Θα αναφερθούμε τώρα σε ένα πρόγραμμα Εράσμου, σε ένα πρόγραμμα που έχει ως επίκεντρο, έχει ως βάση την δυσλεξία σε μικρές ηλικίες. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Σοφία Μαρκογιαννάκη, είναι διευθύντρια στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και εγώ ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον. Είναι ένας ξεχωριστός λόγος της σημερινής επαφής και συνομιλίας που θα έχουμε. Ένα θέμα που αφορά χιλιάδες οικογένειες πανελλαδικά. Και βέβαια ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Δείχνετε ευαισθησία, δείχνετε ότι είστε δραστήριοι εκπαιδευτικοί, κοιτάτε έξω από τα σύνορα της σχολικής μονάδας. Για να μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες για αυτό το πρόγραμμα. Ναι, οι εκπαιδευτικοί είναι δραστήριοι, το έχουν αποδείξει και όλα τα χρόνια, αλλά και ιδιαίτερα τώρα αυτές τις δύσκολες συνθήκες και τα έχουμε καταφέρει και προχωράμε. Το σχολείο μας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, συμμετέχει, όπως είπατε και εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε, σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εράσμους με τίτλο «Υποστήριξη των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο δυσλεξίας κατά τη μεταβατική περίοδο από την προσχολική στη σχολική ηλικία», δηλαδή από τον νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Πρέτης, όπως λέγεται, με τα αρχικά του αγγλικού τίτλου. Έχει ως στόχο την πρόληψη και τη διάγνωση της δυσλεξίας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Είμαστε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, οργανισμούς και ινστιτούτα της άλλων 6 χωρών, της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Βουλγαρίας, Λετωνίας και Τουρκίας, και έχουμε αναπτύξει ήδη, γιατί το πρόγραμμά μας αυτό ήδη έχει ένα χρόνο εφαρμογής, διανύουμε τώρα, μία πλούσια εργαλειοθήκη με πολλά παραγόμενα και είναι διαθέσιμα στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Σε αυτό το πρόγραμμα, το σχολείο μας, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, έχει αναλάβει την αξιολόγηση και την πραγματοποίηση εργαστηρίων εξάσκησης στα παραγόμενα υλικά. Εδώ θέλω να τονίσω ότι είναι μεγάλη μας τιμή σαν σχολείο να συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, μια και είμαστε το μοναδικό σχολείο. Όλα τα άλλα είναι πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια και ινστιτούτα. Μάλιστα. Οπότε την εφαρμογή του προγράμματος θα την κάνουμε εμείς στο σχολείο μας. Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, να λυθούν κάποιες απορίες, βέβαια, που πιθανότατα να έχουν και οι τηλεθεατές, το ποσοστό των μαθητών δημοτικού που αντιμετωπίζουν εντός εισαγωγικών πρόβλημα δυσλεξίας. Ποιο είναι? Ναι. Η δυσλεξία έχει γίνει πλέον ένα πολύ αξιόλογο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι μας. 8 με 10% περίπου συνολικά των μαθητών αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα με τη δυσλεξία. Εμείς οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουμε ότι 2 με 3 μαθητές σε κάθε τάξη έχουν δυσλεξία, αν και πολλοί δεν έχουν διαγνωστεί επίσημα. Μάλιστα, το πρώτο σύμπτωμα ποιο είναι? Αυτό τώρα είναι το στοχεύει το πρόγραμμα Πρέτης σε μελέτες ή και από άλλα προγράμματα, αλλά και έρευνες που έχουν γίνει που ασχολούνται με μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Στόχο έχουν την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση των διαφορετικών προβλημάτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση των παιδιών με δυσλεξία και δίνουν λιγότερη ή και ελάχιστη προσοχή στα γεγονότα και στα προβλήματα που προηγήθηκαν της έκφρασης αυτών των δυσκολιών. Στόχος λοιπόν του προγράμματος, του Πρέτης, είναι η πρόληψη. Είναι να δούμε τα γεγονότα αυτά που προηγήθηκαν από τις δυσκολίες. Μάλιστα. Αυτό ήταν και η πρόκληση για μας. Ποια είναι τα γεγονότα, τα πιο συνηθισμένα? Τα γεγονότα είναι χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι μαθητές στην προσχολική ηλικία. Όπως ότι δεν έχουν οργάνωση, κάποιες κινητικές αστάθειες, δεξιότητες, αν το λέμε έτσι, στην ανδρή κινητικότητα και στην λεπτή κινητικότητα. Και κάποια άλλα στο γνωστικό τομέα, στο κοινωνικό, στο συναισθηματικό και στον αναπτυξιακό τομέα.
Όσο πιο γρήγορα καταλάβουμε ότι ένα παιδί έτσι αντιμετωπίζει ναι. θέμα δυσλεξίας, τόσο πιο εύκολο είναι να βρούμε και τη ναι. λύση και να διορθώσουν ναι. πράγματα. Πιστεύουμε ναι. Πιστεύουμε ναι. Έχουμε ήδη, όπως σας είπα, διανύσει το πρώτο χρόνο λειτουργίας του προγράμματος. Έχουμε ήδη φτιάξει μία πλούσια εργαλειοθήκη που αφορά μία λίστα δεξιοτήτων που αφορούν όλους αυτούς τους τομείς που προείπα, που μπορούν να τσεκάρουν οι εκπαιδευτικοί, κυρίως των πρώτων τάξεων του Δημοτικού. Όπως ξέρετε, η δυσλεξία για να διαγνωστεί, κυρίως πρέπει να περάσει το πρώτο και δεύτερο έτος του Δημοτικού Σχολείου. Ναι. Εμείς στοχεύουμε να, στην πρόληψη, δηλαδή πιο νωρίς, να επισημάνουμε και να βρούμε αυτά τα χαρακτηριστικά που ενδέχεται να είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση δυσλεξίας στα παιδιά στα επόμενα χρόνια. Αυτό Μάλιστα. έχει στο σκοπό. Επίσης, ναι. Ολοκληρώστε, συγγνώμη, βέβαια, ο λόγος ναι. σας. Επίσης, έχουμε φτιάξει, σας είπα, στην εργαλειοθήκη εγχειρίδια για τους δασκάλους, στα οποία αναφέρουμε πρακτικές οδηγίες πώς μπορούν να φτιάξουν ένα υλικό δραστηριότητες και ασκήσεις που να είναι έτσι προσβάσιμες στα δυσλεξικά παιδιά. Ένα εγχειρίδιο για τους γονείς με απλές οδηγίες που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά στην οργάνωση και στις δεξιότητες να διαχειριστούν το χρόνο ναι. που έχουν. Και φύλλα εργασίας με δραστηριότητες, ειδικές δραστηριότητες και ασκήσεις, τα οποία όλα Μάλιστα. αυτά βέβαια έχουν μεταφραστεί Εγώ κρατώ και στις 6 γλώσσες. Και στις 6 γλώσσες, ναι. κυρία Μαργογιαννάκη, ότι υπάρχει ναι. λύση. Υπάρχει λύση στο συγκεκριμένο θέμα και σπουδαίος ο ρόλος και του εκπαιδευτικού. Πάρα πολύ σπουδαίος και του γονέα ναι. και η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο. Γιατί μόνο ο εκπαιδευτικός δεν σωστά. μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς τον γονέα. Σωστά. Θέλω να σας ναι. ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχουν ιδιαίτερη αξία και σημασία πολύ. Όλα όσα μας είπατε. Υπάρχει λύση. Ανοίγουμε τα μάτια και τα αυτιά μας, δεν τα κλείνουμε. Και βέβαια σε καμία περίπτωση να μην βάλουμε στο περιθώριο τα παιδιά που αντιμετωπίζουν. Όχι, βέβαια. Σε όχι, καμία βέβαια. Περίπτωση. Δεν είναι ούτε άρρωστα ούτε δεμένικα όπως είδε. Βέβαια. Θέλω κάτι να προσθέσω, αν και τρώγω λίγο το χρόνο. Καθόλου, σας, πείτε μας. Να πω ότι το ερχόμενο φθινόπωρο θα διοργανώσουμε ένα διεθνές συνέδριο για τα αποτελέσματα του προγράμματος και θα το οργανώσει το σχολείο μας εδώ Μάλιστα. στο Ηράκλειο, στην πόλη μας. Οπότε θα έχουμε πολλούς ομιλητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικούς επιστήμονες, και θα μιλήσουμε πλέον για τα αποτελέσματα που Εννοείται. Έχει φέρει όλο αυτό το εγχείρημα που κάνουμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ.